Καλημερίζω και εύχομαι τα καλύτερα σε έναν άνθρωπο που τα έχουμε πει πραγματικά δεκάδες φορές μέσα στο 2023, τον κύριο Δημήτρη Ευρύσαλη, επανεκλεγής στο Σωματείο Εργαζομένων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, πρόεδρος εκ νέου και βέβαια με μία άλλη παρουσία θητεία, αυτή τη φορά στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Καλημέρα σας, τι κάνετε, χρόνια πολλά. Καλή σας, χρόνια πολλά κύριε Αντουγεράκη, σε εσάς, στους ακροατές σας, καλή χρονιά να έχουμε με υγεία και δύναμη και αντοχές για όλο τον κόσμο. Είδατε, δεν σας άφησα περιθώρια να σας πω τι θα επιλέξετε εσείς και ποιες μπορεί να είναι οι προκλήσεις ή οι προσδοκίες για το 2024. Σας πήγα κατευθείαν στο ψαχνό. 5.050 νοσηλευτές και 1.180 γιατροί σε μόνιμες θέσεις, τουλάχιστον έτσι προαναγγέλλεται από την αρχή του χρόνου. Ξέρετε, κάθε 6 μήνες σε κάθε χρόνο προαναγγέλλονται αυτός ο αριθμός, πολλαπλάσιος, διπλάσιος, τριπλάσιος. Η ουσία είναι, κυρία Ντουγεράκη, όπως έχουμε πει πολλές φορές από την εκπομπή σας, ότι τα κενά στο σύστημα υγείας, τα διαχρονικά, όχι μόνο παραμένουν και αυξάνονται. Ήδη σήμερα που μιλάμε έχουμε μείον 25 εργαζόμενους στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο που λόγω ορίου ηλικίας έχουν αποχωρήσει, και το επόμενο εξάμηνο έχουμε δεκάδες συναδέλφους όλων των κατηγοριών που συνταξιοδοτούνται, φεύγουν, παρετούνται και βεβαίως καθημερινά μετριόμαστε λιγότεροι. Αλλά επειδή είναι η δεύτερη μέρα του νέου έτους, θέλω να πω ότι είμαστε αισιόδοξοι, είμαι αισιόδοξος ότι μπορούμε να σταματήσουμε όλα αυτά που μαυρίζουν τη ζωή μας, όλα αυτά που δυσχεραίνουν τη ζωή μας και εμάς των εργαζομένων στην υγεία αλλά και όλο του κόσμου, και μπορούμε να φτιάξουμε μια κοινωνία, ένα σύστημα υγείας πολύ καλύτερο. Και βεβαίως αυτό θα γίνει αν σταματήσει αυτή η υποχρηματοδότηση, η υποστελέχωση και η ιδιωτικοποίηση του συστήματος υγείας. Οι προηγούμενοι αγώνες όλου του διαστήματος του 23 και όχι μόνο ανέδειξαν αυτή την ελπίδα και αυτή την αισιοδοξία. Αυτοί οι μεγαλειώδες κινητοποιήσεις που γίνανε και στο νησί μας και στο νομό μας και σε όλη την Ελλάδα για διάφορες πλευρές των αναγκών του κόσμου δείχνουν και το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε και το 2024. Αν θέλουμε να φτιάξουμε μια κοινωνία εισάξια του μπόη μας και των αναγκών όλου του κόσμου. Και νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε και βεβαίως να βάλουμε φρένο σε όλη αυτή την κατάσταση που επικρατεί και με την ακρίβεια και με τους πολέμους και με την ανεργία και βεβαίως με ό,τι μας δυσκολεύει την καθημερινότητα. Κύριε Βρύσαλη, επίσης από την άλλη αναλαμβάνετε και καθήκοντα στην περιφέρεια περιφερειακός σύμβουλος. Εδώ τι είναι αυτό που για εσάς θα πρέπει να έχει προτεραιότητα ή έχει προτεραιότητα? Εμείς θα προτάξουμε και σαν σύμβουλος της Λαϊκής Εισπύρωσης και με τους άλλους συναγωνιστές, συναδέλφους από το Ρέθυμνο και τα Χανιά, τις ανάγκες του κόσμου για έργα υποδομής, για έργα που θα μπορούν να καλύψουν ανάγκες που δεν θα κοστολογούνται με βάση τα κέρδη των λίγων αλλά τις ανάγκες των πολλών. Και εννοώ για έργα και αντιπλημμυρικά, για έργα προστασίας του περιβάλλοντος. Οι αγώνες που έχουν γίνει το προηγούμενο χρόνια και στα Χανιά και στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο, στο να μην παραδοθεί αυτός ο τόπος στα μεγάλα κοράκια της πράσινης μπίζνας και των επιχειρηματικών ομίλων, θα είναι στην προτεραιότητά μας, όπως και τα ζητήματα βεβαίως και της υγείας που σε όλο το νησί είναι η κατάσταση τραγική, τα ζητήματα της παιδείας. Να μην ξεχάσουμε, κυρία Δουλγεράκη, ότι μπροστά μας έχουμε ένα επέσχυντο νομοσχέδιο που ουσιαστικά εισάγει και τυπικά πλέον τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Έχουμε μπροστά μας αυτό που λέει ο κόσμος, τη μεγάλη φορολογία που θα γίνει και μέσα από τους Δήμους και από τις περιφέρειες σε σχέση με την υποχρηματοδότηση τοπικής διοίκησης. Άρα μπροστά έχουμε εμείς να βάλουμε τις ανάγκες των πολλών για τα συμφέροντά του και όχι τα κέρδη των λίγων που σκοπεύουν αυτό το νησί που είναι όμορφο, που έχει όλες τις συνθήκες να αναπτυχθεί,
να είναι μόνο για τα κέρδη των λίγων. Και μιλάω και για το έργο του ΒΟΑΚ, του αεροδρομίου, που θα είναι έργα πανάκριβα, που θα τα πληρώσει 2 και 3 φορές ο λαός μας και που βεβαίως θα δημιουργήσουν πολύ περισσότερα προβλήματα από αυτά που θεωρητικά θα αντιμετωπίζανε, σε σχέση εννοώ και με τον βόλιο δικό άξονα, που θα είναι ένας άξονας ιδιωτικός, που ο κόσμος θα πληρώνει ιδιώδια από το ένα άκρο της Κρήτης στο άλλο, και με το ιδιωτικό αεροδρόμιο του Καστελίου, που όταν ολοκληρωθεί θα είναι ένα πανάκριβο αεροδρόμιο, mm-hmm. που βεβαίως δεν θα έχει καμιά σχέση με τις ανάγκες Μάλιστα. μετακίνησης του κόσμου, αλλά μόνο για τις ανάγκες του τουριστικού κεφαλαίου. Μάλιστα. Ούτως ή άλλως ήταν σχετικά και τα μηνύματα και από την πλευρά της περιφέρειας και από την πλευρά του Δήμου Ηρακλείου. Ο Σταύρος Ορναιωτάκης, απλά μου δίνετε την ευκαιρία μέσα στο πλαίσιο ευχών ενημέρωσης, να το πούμε. Η υπογράμμιση από τα Χανιά, πως η νέα θητεία που ξεκινά οδηγεί σε μια αισιόδοξη πορεία για την Κρήτη, γιατί τα μεγάλα έργα τα οποία για πολλά χρόνια είχαμε διεκδικήσει και για διάφορους λόγους δεν είχαν προχωρήσει, όπως είπε, ξεκινούν τώρα και βρίσκονται στην υλοποίησή τους. Όμως ο δρόμος είναι μακρύς, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το βόρειο οδικό άξονα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να ξεκινήσει χωρίς καθυστερήσεις το τμήμα από την Κίσαμο μέχρι το Ηράκλειο και με στόχο πάντα ένα σύγχρονο αυτοκινητόδρομο που θα φτάνει έως τη Σιτία. Απίφθινε δε για άλλη μια φορά έκκληση προς τους αρμόδιους υπουργούς να προχωρήσουν οι διαδικασίες. Ευχόμαστε όλοι οι αυτοδιοικητικοί υγεία σε όλο τον κόσμο και να εργαστούμε για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, για πρόοδο, ανάπτυξη και ευημερία στο νησί. Οι ευχές του αντιπεριφερειάρχη Νίκου Συργωνάκη, αυτά στην κοπή της πίτας σε Χανιά και σε Ηράκλειο αντίστοιχα. Να ευχηθούμε καλή δύναμη και νομίζω ότι θα συνεχίσουμε συχνά να τα λέμε, κύριε Βρυσαλή, και σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία. Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Δουγιαδάκη, και να πω μόνο το εξής: θα συνεχίσουμε τον αγώνα για να έχουμε ανοιχτά νοσοκομεία, ανοιχτές κλινικές, και όχι αυτό το χάλι, το να μην έχει το νησί μας παιδοψυχιατρική κλινική, το να κινδυνεύει να μην έχει ούτε παιδοχειρουργικές κλινικές, και βεβαίως θα συνεχίσουμε τον αγώνα για την πλήρη στελέχωση των νοσοκομείων, για την ένταξή μας στα βαρέα και ανθυγινά, και για να μην κλείσει κανένα νοσοκομείο και καμιά δομή στο νησί μας. Με αυτές τις λίγες σκέψεις αρχικά, να σας ευχαριστήσω για τη δυνατότητα που μου δώσετε όλο αυτό το διάστημα να έχουμε συχνή επικοινωνία, ενημέρωση του κόσμου, και πιστεύω και το νέο έτος θα έχουμε την ίδια τακτική επικοινωνία και ενημέρωση και από τις δύο πλευρές, και από τη δικιά σας και από τη δικιά μας, για τα ζητήματα της υγείας και όχι μόνο. Ναι, είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Και εγώ καλή χρονιά να έχουμε. Καλημέρα. Γεια σας.